Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Απεργός πείνας. Διακόπτω την απεργία πείνας, αλλά θα επανέλθω με την οικογένειά μου αν δεν γίνουν συλλήψεις. Αγγίζει το 100% η πληρότητα στα ξενοδοχεία της Ορεινής Αρκαδίας. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για τις γιορτές. Παράταση της διαθεσιμότητας έως τις 31 Μαΐου. Κατάθεση πινακίδων στις εφορίες για να γλιτώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2015. Η δικαιοσύνη βάζει μπλόκο σε κατασχέσεις μισθών και καταθέσεων. Πιστεύω ότι κινητοποιήθηκε η αστυνομία της περιοχής μας και διακόπτω την απεργία πείνας για να περιμένω τις εξελίξεις, δήλωσε ο κτηνοτρόφος Θωμάς Καζάς, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι θύμα 3 κλοπών, 25 προβάτων και 2 σκυλιών από το Σεπτέμβριο μέχρι χθες. Δηλώνει όμως ότι θα επανέλθει αν δεν γίνουν συλλήψεις με τα μέλη της οικογένειάς του και θα συνεχίσει την απεργία. Είδα ότι με τη χειρονομία που έκανα, ότι η αστυνομία διαφέρθηκε και λόγω εορτών θα βγάλω, έβγαλα απόφαση να φύγω και αν δεν το έτοιμά μου δεν γίνει δεκτό. Τι θέλετε εσείς να ψάξετε? Θέλω να ψάξουν να βρουν τα πράγματά μου. Δεν τα βρουν τα πράγματά μου, τα πράγματά μου τα σφάξαν, να βρουν τους ένοχους ποιοι είναι. Εάν δεν βγάλουν, έρθουμε όλη η οικογένεια εδώ. Μάλιστα. Όλη η οικογένεια. Δηλαδή, έχετε ένα περιθώριο στην αστυνομία να ψάξει. Ο αδερφός μου πάει στον ταξίαρχο τώρα. Εάν δεν θα έρθουμε όλοι εδώ. Και αν φέρουν την αστυνομία, και αν φέρουν τον εισαγγελέα να με διώξουν. Και για όσους δεν μας άκουσαν. Η μάνα μου που είναι 83 χρονών, το μικρό παιδί που είναι 2 χρονών, και θα πάρω και το κρεβάτι μου κανονικά, την κουζίνα μου, τα φαγητά μου, τις κατσαρόλες μου και θα έρθω εδώ. Άρα δίνετε ένα περιθώριο λοιπόν. Δίνω για τους λόγους γιορτών. Και επειδή είδα η αστυνομία εκκινήθηκε από στρατηγούς σε όλη η Ελλάδα και πιστεύω κάτι θα γίνει. Εάν δεν γίνει, όλη η οικογένεια εδώ από τον πρώτο όροφο. Και επειδή δεν μας άκουσαν όλοι ενδεχομένως εχθές, εσείς σας κλέψανε, για πείτε μου λίγο το ιστορικό, από πότε ξεκίνησαν οι κλοπές και τι. Στις 3 Σεπτέμβρη, με κλέψανε 3 Σεπτέμβρη 15 πρόβατα. Στις 12 Σεπτέμβρη 5 πρόβατα, 2 σκυλιά και χτες εσπάσανε τον τοίχο με τα τσιμεντόλιθα όλωνε και μας πήραν 4 πρόβατα. Σύνολο 25 δηλαδή. Σύνολο 25 και 2 σκυλιά. Μάλιστα. Σύνολο 20.000 ευρώ. Μάλιστα. Αποτέλεσμα, εγώ που δεν τα βρω τα λεφτά, χρωστάω στον κόσμο. Mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο χρωστάω, με παίρνει τηλέφωνα. Μάλιστα. Είστε αγανακτισμένος από ό,τι βλέπω, είστε ιδιαίτερα στενοχωρημένος. Από απόψε κοιμάμαι στα πρόβατα με την καραμπίνα μέσα και όποιος θέλει και ας έρθει, όποιος θέλει να πάρει πρόβατα. Δηλαδή το νόμο στα χέρια σας. Το νόμο στα χέρια και τελείωσε, δεν έχω ψέματα. 8 μέσα θα πάνω στην καραμπίνα και στο αυτοκίνητο μέσα. Εσείς κύριε Καζά έχετε δείξει συγκεκριμένους ανθρώπους, υποδείξει κατά έναν τρόπο, έτσι, γιατί γνωρίζετε. Όλους η ασφάλεια. Δεν είναι ανάγκη να το αποδείξω εγώ. Η ασφάλεια είναι, τους ξέρει, είναι η δουλειά της, το ξέρει όλα. Η αστυνομία, έχουμε την καλύτερη αστυνομία. Αυτό έχω να πω, το είπα από τα χθες το βράδυ. Άρα πετύχατε κινητοποίηση και περιμένετε τα αποτελέσματα. Περιμένω τα αποτέλεσμα μέσα σε, βάζω σε ένα μήνα να μου πούνε κύριε Καζά ότι τα βρήκαμε όλα. Πάνω από 90% είναι η πληρότητα των ξενοδοχείων στην Ορεινή Αρκαδία, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι να επιλέγουν ακόμη και την Τρίπολη για να μείνουν εφόσον δεν βρίσκουν διαθέσιμο δωμάτιο στα τουριστικά μέρη του νομού. Πρώτη στην προτίμηση των επισκεπτών παραμένει η Γορτινία, με τους δημοφιλείς της προορισμούς, τα Λαγκάδια, τη Στεμνίτσα, τη Βιτίνα και τη Δημητσάνα. Οι τιμές των δωματίων κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα. Και το επίμαχο κομμάτι αποτελεί η Ορεινή Αρκαδία. Οι υπόλοιπες περιοχές θα παραταλάσσουν αυτή την περίοδο, όπως γνωρίζετε, την κλίστα. Η Ορεινή Αρκαδία λοιπόν φέτος, στην Ορεινή Αρκαδία παρατηρείται ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον, μια πολύ υψηλή ζήτηση. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε μέχρι στιγμής από τους συναδέλφους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, εφόσον μέχρι στιγμής καταγράφεται μια πληρότητα που υπερβαίνει το 90% τουλάχιστον στην Ορεινή Αρκαδία. Κάτι τέτοιο βέβαια, κατά ανάλογο, δεν συμβαίνει και στην πόλη της Τρίπολης. Τα πράγματα στην πόλη της Τρίπολης, που αποτελεί έτσι δεύτερη, ίσως και τρίτη επιλογή για τους επισκέπτες, είναι πιο χλιαρά. Παρ' αυτά, παρουσιάζεται και εδώ μια έτσι, κινητικότητα, μια μέτρη κινητικότητα. Η Ορεινή Αρκαδία, θυμίζω σε όλους, ότι αποτελεί ένας προορισμός πολύ αγαπητός στους Έλληνες. Οπότε το ποσοστό αυτό που αποφασίζει να ταξιδέψει κατά την περίοδο των εορτών, επιλέγει την περιοχή μας, κατά προτεραιότητα θα έλεγα, διότι πρώτον αποτελεί έναν τόπο με ιδιαίτερο φυσικό
και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Και δεύτερον, αποτελεί μια εύκολη πρόσβαση, τουλάχιστον από το Μητροπολιτικό Κέντρο των Αθηνών. Κατά συνέπεια, είναι πρώτο σε προτίμηση των επισκεπτών. Η Τρίπολη την περίοδο αυτή διοχετεύεται από την πλεονάζουσα ζήτηση που υπάρχει για την ορεινή Αρκαδία. Είναι μια πραγματικότητα. Αυτό διότι, ξέρετε, οι περισσότεροι επισκέπτες δεν αποφασίζουν να φύγουν από ένα αστικό κέντρο και να πάνε σε ένα άλλο αστικό κέντρο να περάσουν την περίοδο των εορτών, εκτός και αν η περιοχή αυτή έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον η Τρίπολη δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί και το επίκεντρο, ξέρω, για τις χριστουγεννιάτικες εορτές. Οι τιμές σε τι επίπεδα βρίσκονται? Οι τιμές κυμαίνονται στα περσινά, θα έλεγα, επίπεδα, τα οποία μπορώ να πω ότι λόγω της παραταμένης κρίσης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια κινούνται σε λογικά επίπεδα. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι για τις χαμηλές κατηγορίες ένα δίκλινο δωμάτιο, ένα στάνταρ δίκλινο δωμάτιο, για τις χαμηλές κατηγορίες 2-3 αστέρων θα μπορούσε να ξεκινάει από 40-50 ευρώ έως 80. Για τα υψηλότερες κατηγορίες 4-5 αστέρων, βέβαια οι τιμές αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ υψηλότερες, δηλαδή ξεκινάνε από τα 80 ευρώ, φτάνουν στα 120-150 ευρώ και παραπάνω για κάποια ιδιαίτερα καταλήματα. Ποιες περιοχές είναι πρώτες σε προτίμηση στους επισκέπτες? Ποιες περιοχές που είναι? Αποτελεί πλέον έτσι διαχρονικό, θα έλεγα, ενδιαφέρον και εντάξει, οι προτιμήσεις επικεντρώνονται σε γνωστά χωριά όπως είναι της Βιτίνας, της Δημητσάνας, της Θερμίτσας, των Λαγκαδίων. Αλλά οπωσδήποτε αυτή την περίοδο, λόγω της υψηλής ζήτησης που διαμορφώνεται, λίγο πολύ με όλα τα χωριά που διαθέτουν κάποια καταλήμματα, νομίζω ότι θα έχουν και αρκετή επισκεψιμότητα. Συμβούλιο της Επικρατείας και Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έκριναν αντισυνταγματική τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών τόσο για εξόφληση δόσεων δανείων όσο και για οφειλές στην εφορία. Ειδικότερα, παράνομη κρίθηκε η κατάσχεση του μισθού των εργαζομένων αλλά και των συντάξεων στον ιδιωτικό δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στου ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ενώ παράλληλα δεν είναι επιτρεπτή η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και θηρίδων βάσει αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο μισθός και η σύνταξη δεν δύναται να κατασχεθούν ανεξάρτητα αν ο μισθωτός ή ο απόμαχος της εργασίας έχει συνενέσει και λαμβάνει η τράπεζα από το λογαριασμό του τις μηνιαίες δόσεις για αποπληρωμή δανείου. Η συμφωνία αυτή δεν είναι επιτρεπτή και η εχώρηση που έκανε ο εργαζόμενος προς την τράπεζα είναι αυτοδικαίως άκυρη. Αυτό αποφάνθηκε το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με μια έντονα φιλεργατική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία δικαίωσε εργαζόμενο στο Δήμο της Συμπρωτεύουσας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του αστικού κώδικα, κώδικα πολιτικής δικονομίας, εξαιρούνται από την κατάσχεση ο μισθός και οι συντάξεις, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή, οπότε επιτρέπεται να γίνει μέχρι του μισού ποσού του μισθού ή της σύνταξης. Ακόμη προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο ότι αποδοχέ των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και των στρατιωτικών, ως και οι συντάξεις και μερίσματα εφάπαξ βοηθήματα ή επιστροφέ κρατήσεων των ανωτέρων δεν εκχωρούνται ουδέ κατάσχονται, εκτός ορισμένων ελάχιστων εξαιρέσεων. Έτσι συνοψίζει δικαστική απόφαση της Θεσσαλονίκης, οι απαγορευτικές νομοθετικές δικλείδες κατάσχεσης μισθού και συντάξεων αποσκοπούν στο να προστατεύσουν ένα ελάχιστο εισόδημα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ιδίων και των οικογενειών τους. Μάλιστα, υπογραμμίζεται στη δικαστική απόφαση ότι σύμφωνα με τον αστικό κώδικα δεν επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία των μερών, τράπεζας εργαζόμενου ή συνταξίουχου. Δηλαδή, αν συμφωνηθεί ότι μπορεί να κατάσχει τράπεζα τις απαιτήσεις της, παράδειγμα δανειακές δόσεις, από τον διατηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό. Η εκχώρηση αυτή, σύμφωνα με τους δικαστές, γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 464 του αστικού κώδικα και είναι άκυρη. Αυξημένα μέτρα έχει πάρει η τροχέα ναυπλίου για όλες τις γιορτινές ημέρες, αφού αναμένεται αυξημένη κίνηση από διάφορα μέρη της χώρας. Συστάσεις προς τους οδηγούς για αυξημένη προσοχή απευθύνει ο διοικητής της τροχέας ναυπλίου Γιάννης Γαλάνης, αφού παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό μικρή αύξηση στα σοβαρά ατυχήματα στην περιοχή. Έχουμε μπει περίοδος εορτών και δυστυχώς αυτές τις μέρες θα γίνω κουραστικός επαναλαμβάνοντα κάποια πράγματα. Βασικά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις. Και ποιες είναι αυτές? Θα τις πω για μια ακόμη φορά. Όχι ταχύτητα, όχι κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, όχι χρήση κινητού κατά την οδήγηση, ζώνη ασφαλείας και κράνο για την κυκλιστή και ιδιαίτερα οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
και για αυτή την τελευταία παράβαση μια επισήμανση η οποία μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Η διασκέδαση συνηθίζεται και ιδιαίτερα από τους νεαρούς οδηγούς να συνεχίζεται μετά το τέλος από το μαγαζί στο αυτοκίνητο. Δηλαδή μπαίνει στο αυτοκίνητο η παρέα και συνεχίζει να χορεύει, να ακούει μουσική δυνατά, να φωνασκεί. Αυτό αποσπά την προσοχή του οδηγού και δυστυχώς μας οδηγεί σε πολύ σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Την περίοδο αυτή η τροχαία ναυπλίου με το σύνολο της δύναμής της θα προσπαθήσει και συνεργαζόμενοι με τους συναρμόδιους φορείς, είτε με περιπολίες, είτε με συνεργεία ελέγχων, είτε με στατικούς τροχονόμους, να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή των εορτών, στην ομαλή είσοδο των επισκεπτών και έξοδο αυτών. Δεν έχουμε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουν βελτιωθεί κάπως οι υποδομές, όχι ότι είναι ιδανικές. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουμε στους αστικούς ιστούς και ιδιαίτερα στην πόλη του Ναυπλίου, συνήθως από τις παράνομες σταθμεύσεις και ειδικά από τα διπλοπαρκαρίσματα. Θα ήθελα οι φίλοι οδηγοί ή οι καταστηματάρχες να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα είτε στο κατάστημά τους απ' έξω, είτε στο κατάστημα που θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους. Επίσης, θα ήθελα να πω, από τις 19 του μήνα επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας, πινακίδα, άδεια οδήγησης και άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 18, εκτός από υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανασφάλιστο και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιστρέφονται οι πινακίδες. Τέλος. Επειδή θα κλείσουμε μια χρονιά με αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλήνιο και ιδιαίτερα των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους φίλους καλές γιορτές. Και καλές γιορτές είναι οι ανέμακτες γιορτές. Όλα τα άλλα ξεπρινιούνται. Κύριε Διευθυντά, επειδή έχουμε παρακολουθήσει και εμείς ότι τον τελευταίο καιρό ειδικά είχαμε τροχαία θανατηφόρα στην Αργολίδα. Πολύ σοβαρά. Και στην Αργολίδα έχουμε μικρή αύξηση. Ευτυχώς στην Αργολίδα έχουμε μικρή αύξηση. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και πάρα πολύ σοβαρά τροχήματα σε πανελλήνιο επίπεδο. Άρα αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Το λάθος στην οδήγηση είναι μοιραίο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε ωστόσο ανέμακτες γιορτές. Αυτό, ανέμακτες γιορτές. Οι ανέμακτες γιορτές είναι οι καλύτερες. Δείτε σε λίγο. Τι αλλάζει στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Μητροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν βάλει στόχο το συντριβάνι σύμβολο της Νέας Κύου. Οι δίτες της Κορινθίας συγκέντρωσαν τρόφιμα και ρούχα για φιλανθρωπικό σκοπό. Παραμένουν σε διαθεσιμότητα έως την 31/5 του 2015 υπάλληλοι για τους οποίους ο χρόνος διαθεσιμότητας έχει λήξει σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη που κατατέθηκε στη Βουλή. Με την ίδια τροπολογία παρατείνονται έως τις 36 του 2015, λήγουν 31 Δεκάτου του 2014, οι προθεσμίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ως προς το ζήτημα της διαθεσιμότητας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την προτινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία μετάταξης μεταφοράς των υπαλλήλων που ετέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και για λόγους που δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής αίτηση σε καμία από τις εκδοθήσεις έως σήμερα ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται επίγουσα και επιβεβλημένη δεδομένου ότι ο χρόνος διαθεσιμότητας μέρους των ως άνω υπαλλήλων λήγει στις 14 Δεκάτου του 2014 σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα πλήρωσης θέσεων της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αλλά και στην έκθεση αξιολόγησης των συνοπιών των προτινωμένων διατάξεων που συνοδεύει το κείμενο της τροπολογίας επισημαίνεται ότι ενώ παρατηρείται έλλειψη προσωπικού στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δεν έχουν καταφέρει να δηλώσουν την προτίμησή τους για μετακίνηση σε φορέα της επιλογής τους. Αναφέρεται επίσης ότι έτσι αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, στους οποίους δεν είχε δοθεί η ευκαιρία να δηλώσουν φορέα προτίμησης για την κατάταξή τους. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η διάταξη αφορά και τους δημοτικούς αστυνομικούς. Αυξημένο είναι το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων του Ναυπλίου μετά από απόφαση της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Όμως μικρή η καταναλωτική δύναμη του κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου Γιώργος Παϊβανάς, ο οποίος όμως δεν παρέλειψε να ευχηθεί στους συναδέλφους του και σε όλο τον κόσμο υγεία. Εχθές ήταν η πρώτη από τις δύο Κυριακές, θα έχουμε και στις 28 του μηνός ανοιχτά.
Τα μαγαζά ανοίξαν από τις 10 η ώρα μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Επισκεψιμότητα δυστυχώς δεν είχαμε. Ο κόσμος κατέβηκε έξω, ήταν μια πολύ καλή μέρα. Βγήκε έξω στις πλατείες και στην πόλη γενικότερα. Αλλά αυτό που λείπει από τον κόσμο του καταναλωτή είναι τα χρήματα. Όταν δεν έχεις χρήματα, έχουν τη διάθεση, θέλουν να ψωνίσουν, αλλά δεν μπορούν. Είδατε κι εσείς που βγαίνετε έξω κάθε μέρα και πιο πολύ από μένα, ότι τα καταστήματα έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Πολλά από αυτά, είπαμε και την άλλη φορά, έχουν πολύ καλές προσφορές, γιατί μας δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό το δικαίωμα. Πάρα πολύ καλές προσφορές, αλλά ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα. Πήγαν στις πλατείες, χαρήκαν τα παιδάκια, στα πάρκα, στο πάρκο του Αγίου Βασίλη, είδατε πάρα πολύ κόσμο. Είναι καλό αυτό, είναι θετικό. Είναι πάρα πολύ θετικό για την πόλη μας. Αλλά εμείς θα κάνουμε την άμυνά μας. Δυστυχώς δεν έχει ο κόσμος χρήμα, το λέω για πολλαστή φορά, για να μπορέσει να βγει στην αγορά. Παίρνουν φυσικά ό,τι είναι το πιο αναγκαίο. Χαθήκαν τα δώρα που τέτοιες μέρες παίρνουν δώρα στους συγγενείς, στους φίλους τους. Ένα μικρό παιχνίδι, ένα μικρό δώρο και τίποτε άλλο. Τώρα όσο αφορά το ωράριο, συνεχίζεται το ωράριο των εορτών. Σήμερα είναι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, δηλαδή παραμονή Χριστουγέννων, από το πρωί από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ και σήμερα και αύριο. Συνεχές. Και την Τετάρτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Χριστούγεννα και τη δεύτερη μέρα του Χριστουγέννων είμαστε κλειστά και συνεχίζουμε πάλι το Σαββάτο από το πρωί μετά τα Χριστούγεννα στις 27 του μηνός από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, μέχρι τις 6 το απόγευμα το Σαββάτο και την Κυριακή την επόμενη πάλι από τις 10 μέχρι τις 7 το απόγευμα 28 του μηνός. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι το ίδιο όπως και τώρα, 9 με 9 το απόγευμα. Οι ώρες είναι πάρα πολλές. Τα καταστήματα θα είναι πολλές ώρες ανοιχτά. Εμείς θα περιμένουμε τον κόσμο με αγάπη όπως πάντα, με καλές τιμές, με πολλή διάθεση, να μπορέσουμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε αυτές τις μέρες το κοινό μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα θέλατε σίγουρα να ευχηθείτε. Ευχές λέω σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα στους πελάτες μας να είναι γεροί, δυνατοί, να κάνουν υπομονή. Πιστεύω να έρθουν καλύτερες μέρες. Εγώ σαν μεγάλος λέω ότι θα αργήσουν οι καλύτερες μέρες. Θέλουμε να κάνουμε πολύ υπομονή, πολλά χρόνια μπροστά μας, να τα περάσουμε τουλάχιστον ήπια, όχι χειρότερα, να είναι έστω λίγο καλύτερα. Και στους συναδέλφους μου, χρόνια πολλά. Να είναι γεροί, να είναι κοντά στο σύλλογο όσο μπορεί ο ένας με τον άλλον, να μην έχουμε αντιπαλότητες και να υπάρχει αγάπη και ομόνια μεταξύ μας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Παραμένουν τα κίνητρα για χιλιάδες ιδιοκτήτες γιόταχη αυτοκινήτων για την παράδοση των πινακίδων κυκλοφορίας, αφού όσοι τις παραδώσουν μέχρι το τέλος του έτους γλιτώνουν τα τέλη, τα τεκμήρια διαβίωσης και το φόρο πολυτελείας. Φέτος, οι ιδιοκτήτες γιοταχή που έχουν δηλώσει ακινησία για τα οχήματά τους και έχουν παραδώσει τις πινακίδες τους στις εφορίες υπερβαίνουν ήδη τους 50.000. Παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών φοβούνται ότι φέτος ο συνολικός αριθμός των οδηγών που θα παραδώσουν πινακίδες μπορεί να ξεπεράσει τις 135.000, δηλαδή το περσινό αριθμό. Αν αυτό συμβεί, τότε οι απώλειες εσόδων θα είναι μεγαλύτερες από 50 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη προϋπολογιστεί. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την υποβολή δηλώσεων ακινησίας και την κατάθεση των πινακίδων στις ΔΟΗ μέχρι τις 31/12 του 2014, όσοι φορολογούμενοι καταθέτουν γιοταχή αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2015, η οποία για όσα γιοταχή κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι τις 31 δεκάτου του 10 κυμαίνονται από 22 έως 300 ευρώ. Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν γιοταχή αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2015, τα οποία κυμαίνονται από 660 έως 1.320 ευρώ. Επιπλέον, όσοι εξ αυτών κατέχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα την 1η-1η του 6 και μετά δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελείας το οικονομικό έτος 2016. Θα γλιτώσουν δηλαδή επιπλέον από την καταβολή ποσών που κυμαίνονται από 287 έως 3.820 ευρώ. Οι κάτοχοι γιοταχή αυτοκινήτων ανεξαρτήτως κυβισμού θα γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2015. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν το 2016 δεν θα υπολογιστούν κριτήρια διαβίωσης για τα γιοταχή αυτοκινήτά τους. Προφανώς έχουν βάλει στόχο το συντριβάνι της Νέας Κίου κάποιοι και αυτό που συμβολίζει, αφού συχνά πυκνά επιδίδονται σε επίοικως κακόβουλες πράξεις. Το βράδυ της Κυριακής ξερίζωσαν τα δεντράκια που υπήρχαν στα παρτέρια του συντριβανιού και τα πέταξαν μέσα στο νερό, βάζοντας σε μπελάδες τους δημοτικούς υπαλλήλους. Είχαν επιτέψει κάτι τα λουλάκια αυτά, έτσι. Τα διακοσμητικά. Μπράβο, ναι. Το ντεκόρ του συντριβανιού, έτσι. Όμως κάτι κάθονται,
Τα πήρανε, τα πετάξανε μέσα στο νερό. Αναγκαστήκανε, βγάλανε τα νερά στον συντριβάνι, θα το σκουπίσουν, οι πρασινέλα τα είδατε τι έγινε. Όχι, δεν είναι μόνο ότι πετάνε τα χόρτα και τα λουλούδια, αλλά από πέτρες, από όποιο θέλει. Και αυτοί είναι συγκεκριμένοι, δεν είναι τυχαίοι, ας πούμε, που πάνε κάνουν αυτό. Το κακοποιούν το συντριβάνι. Βέβαια, τώρα αυτές τις μέρες, ειδικά που πρέπει να είναι ανοιχτό, για, το καθαρίζουν, βλέπει, το καθαρίζουν. Το βάζουν, το καθαρίζουν, το τρίβουν με τις μπούρτσες να καθαρίσει. Πριν δύο μέρες θα ξανακαθαρίσει πάλι. Αυτά είναι παράδειγμα πράγματα. Αυτό όμως είναι μνημείο για εσάς, τους Κιώτες. Κατά. Η Κίος τα έδειξε και προχτές που είχατε έρθει πάλι και το έδειξατε. Εχθές μας συγκεκριμένα. Είδατε ότι η εκδήλωση έχει γίνει, έτσι. Και αυτά όλα να ξέρετε ότι σε χρήμα εκτός από το φως, τα φώτα τα οποία καίνε, αναγκαστικά καίνε, τα άλλα όλα έγιναν με προσωπική προσφορά των συλλόγων της Κίου. Και είναι κρίμα. Βεβαίως είναι κρίμα. Από ό,τι βλέπετε εκεί τα χαρτιά, το τετράκι το τραβήξανε, κόμπι τα καλώδια. Και αυτό κάνανε. Και αυτό κάνανε. Ένα από το συντριβάνι με τα καλώδια. Ελάτε μια βόλτα το βραδάκι και να δείτε τι γίνεται εδώ. Ελάτε μια βόλτα το βράδυ να δείτε τι γίνεται. Ελεύθερος, όποιος θέλει, όποιος κάνει, έτσι. Είναι παράδειγμα πράγματα αυτά. Τώρα, είναι σύμβολο για εσάς, γιατί συμβολίζει τη μετάβασή σας από την Κίο στη Μικρά Ασία στην Κίο εδώ. Γι' αυτό το παραβιάζουν κατά τη γνώμη σας. Δεν ξέρω. Πολλά με το συντριβάνι. Δεν ξέρω τι. Αλλά το συντριβάνι έχει ιστορία, γιατί κακώς ξεκίνησε. Από την αρχή ξεκίνησε με λάθος κίνηση, έτσι. Από εκεί βγάλανε την πλάκα του καμπόσου από εκεί. Τώρα τι θέλανε να την βγάλουν. Έτσι. Μετά βάλανε σαπούνια, βάλανε χλωρίνες, βάλανε. Τώρα από εκεί δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτά. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Και ειδικά αυτές τις μέρες, τις άγιες μέρες, οι οποίες είναι. Είναι να δείξει εκεί, εκεί πάντα είναι πρωτοτσατούσε αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα. Ελάτε το βράδυ να δείτε τι πάλι. Αργά, μία-δύο η ώρα το βράδυ και να δείτε τι γίνεται εδώ. Έτσι. Τώρα, ποιο πρέπει να τα προσέχει. Ας αναλάβουν οι υπεύθυνοι, έτσι. Τώρα βγάλαν τα λουλούδια, τα πετάξανε μέσα. Και να καθίσει και εδώ ο υπάλληλος να πάει να καθαρίσει, να τρίψει, να βγάλει τα λουλούδια. Να τα ξαναφυτέψει. Με την απόχη. Με την απόχη τα βγάλανε και να καθίσει και να διάσει τον. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Δείχνοντας για άλλη μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, ο Δήμος Κορινθίων πραγματοποίησε την 15η ημοδοσία στο ισόγειο του Δήμου με δεκάδες συμπολίτες να στηρίζουν την προσπάθεια. Για το θέμα αυτό μας μίλησε η Αντιδήμαρχος Αθανασία Χρυσταρά. Διενεργείται εδώ στο Δημαρχείο μας η 15η εθελοντική ημοδοσία του Δήμου Κορινθίων. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί η συμμετοχή είναι μεγάλη. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε αίμα. Εγώ ταπεινά θα πω ότι έχω δουλέψει στην ημοδοσία για ένα χρόνο σε νοσοκομείο Κορίνθου και πραγματικά το έργο που γίνεται είναι τεράστιο. Είναι τρομερό ότι κάθε μέρα φιάλες αίματος φεύγουν για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Πραγματικά είναι μια πολύ συγκινητική προσπάθεια. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους τους εθελοντές που έρχονται σήμερα εδώ, που ποτέ δεν ξέρεις πότε θα το χρειαστείς και δίνουν αυτό το πιο πολύτιμο δώρο. Που μια φιάλη αίμα είναι ζωή. Είναι εκείνο ζωή για όλους. Το βασικό είναι ότι δεν το σκεφτόμαστε και όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή, βέβαια, τρέχουμε. Βέβαια, τρέχουμε και πραγματικά τα πράγματα είναι περίεργα. Όμως ο Δήμος Κορινθίων έχει φροντίσει και γι' αυτό, έχει τη δική του τράπεζα αίματος. Οπότε όποιος χρειαστεί είμαστε κοντά του. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει από το πρωί αρκετός κόσμος. Έχουμε συμμετοχή, ναι, και περιμένουμε ακόμα μέχρι το μεσημέρι. Περιμένουμε πολύ κόσμο. Οι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων της αστυνομίας, του λιμενικού και πυροσβεστικού σώματος, καθώς και ιερέων και διακόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος που υπηρετούν ως δάσκαλοι και καθηγητές, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Στην περιοχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγός τους. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Παιδείας και συμπεριελήφθησαν σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία, οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου θα κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών και ενόπλων δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού λιμενικού σώματος, της ελληνικής ακτοφυλακής, του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης καθώς και των θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και σε οποιονδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά παρέκκληση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.
Επίσης, με την τροπολογία επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα κριτήρια μεταθέσεων και τοποθετήσεων και στους εκπαιδευτικούς που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και ειδικότερα. Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ως ακολούθως. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Θεατρικά δρόμενα, χωροί και λιχουδιές ήταν η εικόνα στην πλατεία της Νέας Κίου στο πλαίσιο των γιορτινών εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινότητας. Μάλιστα, την πόλη επισκέφθηκαν οι μαθητές του πρώτου Λυκείου της Κατερίνης, που όπως δήλωσαν ένιωσαν τη ζεστασιά της όμορφης φιλοξενίας. Μέσα στο γερί μου λέει, κοπέλα θα αγαπήσω. Και μέσα στο γερί μου λέει, κοπέλα θα αγαπήσω. Έπαιδε από τα μαγιά, τα μίσο με, όλοι μόνοι τα μετά μίσο με. Αυτά τα τέσσερα χωριά που θέλουνε την πόλη. Έχουν για Παναγιά τα μιλήσαμε, όλοι νόη τα γέτα της μιλήσαμε. Έχουν για Παναγιά τα μιλήσαμε, όλοι νόη τα γέτα της μιλήσαμε. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενούμε εδώ τα ΙΕΚ μαγειρικής. Έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε το τρίτο λύκειο Κατερίνης, το οποίο μας έκανε την τιμή να χορέψει για μας χορούς από όλη την Ελλάδα και να δείξει ότι υπάρχει ακόμη Ελλάδα, παραδοσιακή Ελλάδα, όχι Ελλάδα αυτή που θέλουν να μας φτιάξουν οι Βαβαροί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Ήρθαμε σήμερα εδώ στις εκδηλώσεις που έκανε ο Δήμος Άργους και τα παιδιά μας παρουσίασαν ένα χορευτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε εδώ πέρα, παρουσιάσατε το χορευτικό μας. Είστε καλά. Σας αρέσει η Αργολίδα? Πάρα πολύ, τα παιδιά είναι πολύ ενθουσιασμένα. Ευχόμαστε καλές γιορτές, θα παραμείνουμε, φεύγουμε αύριο. Είναι τετραήμερη η επίσκεψή μας στο νομό σας. Θα φύγουμε αύριο. Με καλές εντυπώσεις, έτσι. Άριστες, σας ευχόμαστε καλές γιορτές, καλή χρονιά. Σήμερα πραγματικά μια ηλιόλουστη ημέρα που ήταν ό,τι καλύτερο για την εκδήλωσή μας εδώ στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κίου. Οι μικροί σεφ δημιούργησαν μικρά αλλά πολύ φανταστικά χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, κουραμπιέδες, και σε συνεργασία με το ΙΕΚ Μαγειρικής Πελοποννήσου, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα τον Διευθυντή, τον κύριο Καχρημάνη και τα παιδιά που ήρθαν εδώ να φτιάξουν κρέπες και να δωρήσουν στους μικρούς σεφ, αλλά ταυτόχρονα μεταλαμπάδευσαν και τις γνώσεις τους για τα γλυκίσματα στους μικρούς μας φίλους. Είχαμε και μια μικρή έκπληξη, το πρώτο Γενικό Λύκειο Κατερίνης ήρθε και χόρεψε για μας, μας έφερε χορούς από τη Βόρεια Ελλάδα, τους ευχαριστούμε και αυτούς πολύ. Πραγματικά σήμερα ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Επίσης, να ευχαριστήσω και τη θεατρολόγο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου που δημιούργησε κάποια δρόμενα για τους μικρούς μας φίλους. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και υγεία πάνω απ' όλα. Και θα ξέρω ότι εδώ στη Νέα Κίο δημιουργούμε εκδηλώσεις για όλους. Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το χριστουγεννιάτικο παζάρι του Ναυπλίου που διήρκησε επί διήμερο στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης. Πολλοί ήταν οι φορείς και οι σύλλογοι που συμμετείχαν σε μια προσπάθεια να στηρίξουν τις δράσεις τους. Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του περιπτέρου, των ΑΜΕΑ αλλά και του ευαίσθητου φιλοζωικού συλλόγου. Ασχολούμαι με τη ζωγραφική, έχω δωρήσει αρκετά έργα μου στο Φιλοζωικό Σύλλογο για να πολυθούν ώστε να προκύψουν έσοδα για τα ζώα. Είναι μια καινούργια τεχνική, ετοιμάζομαι για έκθεση στην Αθήνα ζωγραφικής.
Ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα αυτό και του συλλόγου αλλά και στη δικιά σας τεχνική? Έχει ανταποκριθεί αυτές τις δύο μέρες που ήταν εδώ το μπαζάρ στο κάλεσμα που έχουμε κάνει για την φιλοζωική. Συνήθως δουλεύω σε μεγάλων διαστάσεων έργα. Η μέθοδος είναι καινούργια. Εκτός από αυτό, η σχέση που έχετε με το σύλλογο, είστε φιλόζωοι και συνεισφέρετε στο σύλλογο? Ναι, λατρεύω τα ζώα, ταΐζω αδέσποτα, αναφέρω κακοποιήσεις ζώων όταν λαμβάνω υπόψη αυτές. Θέλω να προσφέρω τα πάντα όσα μπορώ περισσότερα στο σύλλογο. Τα ζώα πρέπει να τα σέβονται οι άνθρωποι, να μην τα κακοποιούν και να τα φροντίζουμε. Εκτός από εδώ, από το περίπτωτο των αδέσποτων, πού ακριβώς αλλού μπορεί να βρει κάποιος τα έργα σας? Τα έργα μου θα εκτεθούν στην Αθήνα σε ειδική έκθεση που θα γίνει, θα ενημερωθείτε. Ο λόγος καταρχήν είναι η συγκέντρωση χρημάτων για τα τόσα ζώα που έχουμε συλλέξει από τους δρόμους και τις πλατείες της πόλης μας, και όχι μόνο της πόλης μας, και των γύρω χωριών. Όπως βλέπετε, αυτός είναι ο λόγος, ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό το μπαζάρ. Αυτό το σκυλάκι βρέθηκε σε ένα σκουπιδοτενεκέ μαζί με τα 6 αδερφάκια του. Δεν μπορούσε να μείνει εκεί. Φιλοξενείται αυτή τη στιγμή από το σύλλογο, από τα μέλη του συλλόγου. Πρέπει να φάει, πρέπει να εμβολιαστεί, πρέπει να παρασιτωθεί ώστε να είναι υγιές, να πάει να βρει την καινούργια του οικογένεια. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζουμε να ανταποκριθεί ο κόσμος. Και αυτοί που έχουν σκυλιά και αυτοί που δεν έχουν, και αυτοί που αγαπάνε τα ζώα και αυτοί που δεν αγαπάνε τα ζώα, γιατί πιστεύω δεν χρειάζεται να αγαπάς τα ζώα για να θέλεις να βγεις από το σπίτι σου και να είσαι ασφαλής, όπως πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να αγαπάς τα ζώα για να μην κινδυνεύεις όταν περπατάς στις πλατείες και στα πάρκα. Η πρωτοβουλία του Φιλοζωικού Συλλόγου Ναυπλίου είναι εθελοντική. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε ούτε κονδύλια ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ο φίλος μου τσαντίστηκε. Διαμαρτύρεται λοιπόν και αυτός μαζί με μένα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε πλέον σκυλάκια στους κουβεντενεκέδες. Δεν θέλουμε να βλέπουμε σκυλάκια ελεύθερα στην πόλη μας. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Κόσμος ευαισθητοποιείται στο κάλεσμα αυτό του συλλόγου? Ναι, ευαισθητοποιείται ο κόσμος. Βοηθάει με όποιο τρόπο έχει ο καθένας, γιατί περνάμε και δύσκολες εποχές. Είναι ακόμα πολύ αδιάφοροι και δυστυχώς αυτό είναι το κακό για την πόλη μας. Ευελπιστώ να τους παρασύρουμε. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος πέρα από αυτές τις μέρες που στυλιάρχεις εδώ που γίνεται το μπαζάρ? Τα τηλέφωνά μας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας Φύση Έννοια Δέσποτη και στη σελίδα στο Facebook Φιλοζωικός Σύλλογος Ναυπλίου ή Αδέσποτη. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία μας όλα στο Δήμο Ναυπλίου. Και νομίζω ότι λίγο πολύ στη μικρή πόλη μας γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Εγώ θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Και μην ξεχνάτε ότι αυτά δεν έχουν κανένα να τους πάρει δώρο. Άρα λοιπόν, ευαισθητοποιηθείτε όλοι να μας βοηθήσετε να τους κάνουμε ένα δώρο, τη ζωή. Χρόνια πολλά. Συμμετείχαμε και φέτος. Δόξα τω Θεώ, τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα καλά θα έλεγα. Τελικά συνειδητοποιήσαμε ότι ο κόσμος, αν και δυσκολεύεται οικονομικά, έχει μια διάθεση να προσφέρει, να είναι αλληλέγγυος. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που πέρασε από εδώ, που ενημερώθηκε, που επέλεξε πράγματα από τα αντικείμενα που κατασκευάζουν τα παιδιά, άτομα αναπηρία όλα του συλλόγου. Θέλω απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγινε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να πω καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, με υγεία, σωματική και ψυχική. Και κυρίως αξιοπρέπεια. Όλα αυτά που συμβαίνουν, ας μην μας στερήσουν την αξιοπρέπειά μας. Να είστε καλά. Στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Σπάρτης έσμιξε η χαρά των παιδιών και οι ευχές των αρχών σε μια λιτή αλλά ουσιαστική γιορτή. Θέατρο, μουσική, ευχές και δεσμεύσεις για καλές υποδομές και υπηρεσίες στα νήπια της κοινωνίας μας. Σας καλωσορίζουμε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Τα Χριστούγεννα είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Είναι γιορτή επιβλητική, γιορτή χαράς, γιορτή γεμάτη μεγαλείο. Και την περιμένουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, με λαχτάρα. Έτσι, σε αυτό το μεγαλείο της γιορτής, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να μείνουμε ασυγκίνητοι
και να μην ετοιμάσουμε μια μικρή γιορτούλα για να χαρούν τα παιδιά και με σκοπό και επιδίωξη να τονωθεί το θρησκευτικό συνέστημα των παιδιών. Θα ήθελα από το βήμα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν για τη σημερινή εκδήλωση. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ξηροκαμπίου και τη μουσική ομάδα που θα μας παίξει στο Εκάλατα. Θα ευχαριστήσω το προσωπικό του σταθμού, το οποίο και αυτό βοήθησε στην κατεύθυνση να γίνει η γιορτή, και όλους όσους συνέβαλαν. Αλλά και κόκκινη, ακούτε αυτό, κόκκινη, κλωστή! Μιλωνά! Μιλωνά! Μάλλον δεν είναι κανείς εδώ. Ας αλέξω λοιπόν. Παρακολουθήσαμε σήμερα μια πολύ καλή εκδήλωση του παιδικού σταθμού και από τα παιδιά μας και από τη θεατρική ομάδα του, γυμναστική ομάδα του Ξηροκαμπίου, και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για αυτή την προσφορά τους. Ευελπιστούμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα κάνουμε πάντα, γιατί για μας είναι προτεραιότητα η παιδική σταθμή, η προσχολική ηλικία και τα ζητήματα παιδείας, και θα θέλουμε να τονίσουμε ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια στηρίζουμε την προσπάθεια των παιδικών σταθμών και ιδιαίτερα των δημοτικών, που για μας είναι μονόδρομος και πρέπει να τους αναβαθμίσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Το νομικό πρόσωπο είναι δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες από ό,τι βλέπουμε. Το νομικό πρόσωπο, όπως είπα και στην ομιλία μου, ότι τελικά είναι στοίχημα πλέον να κερδίσει τη μάχη που δίνουμε για τους παιδικούς σταθμούς. Να τους αναβαθμίσουμε. Δεν εννοείται, ας πούμε, παιδικός σταθμός να μην έχει προσωπικό, να μην έχει καθαρίστες, να μην έχει μέσο μεταφοράς, λεωφορείο να μεταφέρει τα παιδιά. Είναι το στοίχημα που έχουμε βάλει και το οποίο πιστεύω θα το κερδίσουμε. Να το αναβαθμίσουμε, ώστε σε αυτό το ωραίο κτίριο που έχουμε, τουλάχιστον να στεγαστούν 100 με 150 παιδιά. Γιατί σήμερα μπορεί τα προγράμματα του ΕΣΠΑ να πηγαίνουν σε ιδιώτες, σε ιδιωτικούς σταθμούς. Αύριο όμως, όταν τελειώσουν αυτά, και ενώ θα έχουμε υποβαθμίσει τη δημόσια παιδεία, έχουν υποβαθμιστεί οι δημόσιοι σταθμοί, που είναι και κάτω από το Δήμο, τότε, ας πούμε, ο κάθε εργαζόμενος δεν θα έχει που να πάει τα παιδιά του. Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, η νέα Δημοτική Αρχή θα παλέψει για αυτά τα πράγματα. Πιστεύω, αρχίζοντας με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και όχι μόνο, σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Θα διεκδικήσουμε για περαιτέρω βελτίωση των συνδικών στους παιδικούς σταθμούς. Προσωπικό πάνω απ' όλα και ό,τι άλλο αναβαθμίζει τη λειτουργία των σταθμών. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, άρχοντες, και χριστουγεννιάτικες μελωδίες ακούστηκαν το απόγευμα της Κυριακής από το τμήμα της Πολυφωνικής Χοροδίας και του Παραδοσιακού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα σε ντόπιους και επισκέπτες του ναυπλή. Oh,
εδώ σήμερα να καλωσορίσουμε όλη αυτή την μαγευτική περίοδο των Χριστουγέννων με μελωδίες, με κάλαντα και με μουσικές από το σχολείο μας. Ακούσαμε πριν να παίζουν κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Ναι, το παραδοσιακό σύνολο του σχολείου μας είχε ετοιμάσει κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Παρακολουθήσανε βέβαια εδώ ένα μικρό δείγμα, το οποίο το ετοιμάσαν με πολύ αγάπη για όλο τον κόσμο, για φίλους, συγγενείς, για τους πολίτες εδώ του Δήμου. Ευχαριστούμε όλους όσους είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται και βέβαια έπεται συνέχεια, έτσι. Το Μουσικό Σχολείο πάντα όλη την κατά τη διάρκεια του χρόνου θα έχει να δώσει αρκετά πράγματα μουσικά. Επίσης πρέπει να πούμε ότι έχουμε και το σύνολο το ευρωπαϊκό, το πολυφωνικό που θα παρακολουθήσετε τώρα, το οποίο έχει ετοιμάσει gospel, spirituals και μοντέρνα τραγούδια. Και θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και τους καθηγητές που δουλέψανε για όλα αυτά, η κυρία Μπαλτάση, ο κύριος Κονιδάρης, ο κύριος Ρώτας και μια άλλη μεγάλη ομάδα καθηγητών που όλες αυτές τις μέρες όλοι και κάτι παρουσιάζουν. Παρουσιάζουν μικρές εκπλήξεις, έχουμε μικρές εκπλήξεις για όλο τον κόσμο για τη διάρκεια των γιορτών. Ο Σύλλογος Διτών Κορινθίας με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου συγκέντρωσαν τρόφιμα και ρούχα για τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας που αυτές τις ημέρες υποφέρουν. Για την κοινωνική προσφορά μας μιλάει ο πρόεδρος του Συλλόγου Διτών. Πριν ένα μήνα κάναμε μια συνάντηση με το Σεβασμιότατο να μαζέψουμε τρόφιμα και ρούχα για τους αστέγους της Κορίνθου, να βοηθήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας όσο μπορούμε. Μας δέχτηκε στο γραφείο του ο Σεβασμιότατος, μας έδωσε την άδεια να γίνει και η διανομή που μαζευτήκαμε και σήμερα από τα τρόφιμα και τα ρούχα όσα μπορέσαμε, να τα διανέμει η Ιερά Μητρόπολη, η Θεοπροσφορά. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα, να παραδώσουμε τα ρούχα και τα τρόφιμα που έχει μαζέψει ο Σύλλογος, να τα παραδώσει η Ιερά Μητρόπολη, Κορίνθου. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να επιβεβαιώσω αυτά που ο κύριος Πρόεδρος σας είπε και κυρίως θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί ως Σύλλογος Διτών της πόλης και του νομού πήραν αυτή την φιλάνθρωπη απόφαση η οποία έρχεται να ενισχύσει το μεγάλο μεν αλλά πολύ δύσκολο έργο της Μητροπόλεως μας για την σύντηση των απόρων και των ενδεών αδελφών μας που όπως έχω πει πολλές φορές δυστυχώς αντί να μειώνεται αυξάνει. Και φέτος απευθύνθηκαν ζητώντας τη βοήθειά μας πάνω από 4.500 άτομα. Κάτι που απαιτεί σε είδος τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα και άλλα αντικείμενα που έχουν ανάγκη οι ενδεείς, κάτι που αντιπροσωπεύει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται από την Εκκλησία και χαίρομαι γιατί αισθανόμενοι ως Εκκλησία και οι δίτες συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια διότι κάθε τι το εκκλησιαστικό δεν αναφέρεται στο δεσπότη και στους ιερείς, τους υπευθύνους αυτού του έργου, ούτε και στους εθελοντές ακόμη που κατά εκατοντάδες συνεισφέρουν την βοήθειά τους, αλλά αναφέρεται στην Εκκλησία, την Εκκλησία της Κορίνθου, η οποία όπως φαίνεται, όπως και στο παρελθόν με τον Απόστολο Παύλο, έτσι και σήμερα παίζει σημαντικότατο ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για την αγάπη. Ξέρετε ότι οι έρανοι υπέρ των αναξιοπαθούντων ανθρώπων και των χριστιανών αλλά και των μη χριστιανών ξεκίνησαν από την Κόρινθο με πρωτοπόρο τον Απόστολο Παύλο. Και χαίρομαι λοιπόν που σήμερα η Κορινθία γίνεται πρωτοπόρος σε αυτή την προσπάθεια. Ευλογώ τους χριστιανούς και από την καρδιά μου ευχαριστώ το Σύλλογο των Διτών για αυτή τους την θέληση, καθώς
υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να επιτελείται από την Εκκλησία αυτό το έργο και αν επιτελείται αγωνίζονται και να το απομειώσουν και να το αποψηλώσουν. Σκοπός μας όμως, όπως είπα, δεν είναι η προβολή. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Εκείνοι όμως οι οποίοι θέλουν να κάνουν φιλάνθρωποι τάχα προσφορά, αλλά από την άλλη αποσπώντας την βοήθεια που απευθύνεται προς την Εκκλησία, αυτό το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει γιορτές είναι και ας κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και ας συγχωρούμε όσο το δυνατόν περισσότερους, μήπως και με αυτόν την προσφορά βοηθηθούν οι συνάνθρωποι και όχι οι τσέπες τους ή το λοφείο τους. Αυτό είναι που πληροφορεί το έργο της Μητρόπολης. Μιλάει για το μυστήριο του γάμου εφέτος ημερολόγιο της Μητροπόλεως, αλλά και μέσα από φωτογραφικό υλικό δίνουμε στους χριστιανούς μας να γνωρίζουν ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι πείθονται σε προσπάθειες απομείωσης, όπως είπα, του έργου. Τι κάνει η Εκκλησία? Έτσι λοιπόν εκδώσαμε ένα φυλάδιο και μέσα σε αυτό αναφέρεται όλη αυτή η δραστηριότητα. Ωστόσο και από εδώ κανείς μπορεί να πληροφορηθεί και γι' αυτό μαζί με τις ευχές και τις ευχαριστίες μας σας το προσφέρονται. Ξεχωριστή ήταν και φέτος η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Παραρτήματος Άργους, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο το βράδυ της Κυριακής, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Εργολίδας κυρίου Νεκταρίου. Ο Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας, καθώς και ο αντίστοιχος του Ελληνικού Οδείου Παραρτήματος Άργους, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή μεικτή χοροδία του Λυκείου, δημιούργησαν στους παρευρισκόμενους μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Μέρες που είναι το καλούν να ακούσουμε λίγους ύμνους, μερικά έτσι παραδοσιακά τραγούδια για να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Βέβαια τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο ευκαιρία για γιορτές κοσμικές, για καλό τραπέζι, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γιορτάζουν, απλώς ψωνίζουν και θα πρέπει να ζήσουμε το πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων και να γιορτάσουμε Χριστούγεννα με τον Χριστό. Αυτό έχουμε ως όλους. Να είναι πραγματικά Χριστούγεννα στην ψυχή μας. Ευρισκόμενοι ήδη στις παραμονές της Μητρόπολης των Εορτών των Χριστουγέννων, προσπαθούμε έτσι να μπούμε λιγάκι στο κλίμα των ημερών. Μάλλον μας βοηθάει εντός εισαγωγικών η κρίση στην οποία διερχόμαστε, ώστε να βιώσουμε πιο ουσιαστικά το νόημα των ημερών. Δεν είναι τελικά, όπως φάνηκε όλα αυτά τα χρόνια, ούτε τα λαμπάκια τα πολλά, ούτε οι πολλές φανφάρες, αλλά κάτι βαθύτερο, ένα νόημα το οποίο κρύβεται μόνο μέσα στην Εκκλησία, στην ημνολογία της ημέρας, το να προσπαθήσει κανείς να εντρυφήσει και να εμβαθύνει περισσότερο στα νοήματα των ύμνων και των θείων ημνών που περιγράφονται μέσα σε αυτά. Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν, το Λύκειο Ελληνίδων, με την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Εφη Δημοπούλου Κόρου και όλο το Δελτασίμου βεβαίως,
Σε συνεργασία με το Ελληνικό Οδείο Παραρτήματος Άργους και την καλλιτεχνική διευθύντρια αυτού, την κυρία Μεταξία Τιγκότση, και εγώ, προσπαθήσαμε έτσι να κάνουμε μια προς την κατεύθυνση αυτή, μια προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή ακούμε μέσα την προσκεκλημένη πρώτη χοροδία από την Τρίπολη, το Βυζαντινό Χορό της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας, με την επωνυμία Άγιος Λάζαρος, ο νέο ιερομάρτης, ο Τριπολίτης, υπό τη διεύθυνση του κ. Βασιλείου Γεωργαρά. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό συνάδελφο, δάσκαλο της θείας του Δαμασκηνού Τέχνης, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, οι οποίοι με το σχήμα του ήδη κάνουν μέσα μια φοβερή προσπάθεια και αποδίδουν ύμνους του Δωδεκαημέρου. Ακολούθως θα ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός του Ελληνικού Οδείου Παραρτήματος Άργους, υπό τη δική μου διεύθυνση, και θα κλείσει το πρόγραμμα με παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα και τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Συνοδεία της παραδοσιακής μας ορχήστρας και φυσικά το χορευτικό μας του Λυκείου. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς, τον σταθμό σας και όλο τον κόσμο που ήρθε απόψε εδώ. Για άλλη μια χρονιά, το Λύκειο των Ελληνίδων Άργους διοργανώνει μια γιορτή, μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση μάλλον, που μας προετοιμάζει για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Ξεκινάμε με Βυζαντινούς ύμνους από την Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας, με έναν Βυζαντινό χορό που έχει έρθει από την Τρίπολη, με χωράρχη τον κύριο Γεωργαρά, και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Θα συνεχίσουμε με το Ελληνικό Οδείο Άργους, όπου εκεί έχουμε και δικά μας παιδιά που μαθαίνουν Βυζαντινή μουσική από τον κύριο Ιωάννη Χαβιαρλή, και θα κλείσουμε με παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα, με την μεικτή παραδοσιακή χοροδία και την ορχήστρα του Λυκείου των Ελληνίδων. Είναι μια προσπάθεια που την έχουμε ξεκινήσει εδώ τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Γιάννη τον Χαβιαρλή, που έχει διοργανώσει την παραδοσιακή μας χοροδία, και σιγά σιγά μπαίνουν και νέα μέλη. Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι έρχονται και νέα παιδιά και νέοι άνθρωποι και συμμετέχουν και γνωρίζουν την παράδοσή μας. Γιατί και τα κάλαντα είναι μέρος της παράδοσής μας. Συγκινητική ήταν η βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια ζωής των προσκόπων της Τρίπολης. Μέσα από μια μουσικοχορευτική εκδήλωση ταξίδεψαν πρόσκοποι και παρευρισκόμενοι στα 100 χρόνια προσκοπικού παιχνιδιού, προσφορά στο παιδί και στο συνάνθρωπο, κατασκηνώσεων και δράσεων υπαίθρου, ενεργής παρουσίας στα κοινωνικά δρόμενα της Τρίπολης και πάνω απ' όλα στα 100 χρόνια των δεσμών φιλίας που ενώνει τους πρόσκοπους μεταξύ τους. Ελάχιστοι από εσάς γνωρίζουν, και κυρίως από εσάς, ότι ο προσκοπισμός δεν ξεκίνησε το 1908 στο Brownsea Island με μια πειραματική κατασκήνωση μιας ιδιοφυούς καταστάσεως που λεγότανε Baden-Powell, μια προσωπικότητα πολυστηβής, η οποία βασίστηκε αργότερα θεωρητικά πάνω στο σπαρτιατικό τρόπο της εκπαίδευσης νεολαίας ή του Αθηναίου εφήβου. Αγαπητοί φίλοι, ο προσκοπισμός ξεκίνησε, όπως τα περισσότερα πράγματα στον κόσμο, εδώ στην Αρκαδία. Ελάχιστοι το ξέρουν και δεν χρειάζεται να το ξέρουν και περισσότεροι, γιατί εάν δείτε τις αρχές και τις αξίες του παγκόσμιου αρκαδικού κεκτημένου, αυτού του ιδεώδους, του τρόπου ζωής, και βάλετε δίπλα τον παλιό δωδεκάλογο ή τον καινούριο δεκάλογο των νόμων των προσκόπων, είναι ταυτόσιμοι. Αθωότητα, σεβασμός, αγάπη, ειρήνη, όλες αυτές οι πανανθρώπινες αξίες και αρχές που κάνουν τον κάθε έναν από εσάς να σπιθοροβολούν τα μάτια του την ώρα που θα ντυθεί την προσκοπική του στολή να πάει σε μια δράση, είτε αυτό είναι συγκέντρωση της εστίας, είτε κατασκήνωση, είτε καλή πράξη, είτε παιχνίδι υπαίθρου. Εκδηλώσεις και άναμα των φώτων στην Περαχώρα πραγματοποίησαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ξεκινώντας το 15ήμερο εκδηλώσεων που θα ακολουθήσει. Για το θέμα μας μίλησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Φίλιππος Θήνης και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ντίνα Ράπτη. Στη βραδιά και στη γαρνιά
αντοχή για τη γιορτή. Αϊ Βασίλης έρχεται στη γη. Γίνεται για πρώτη φορά. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εδώ και 4-5 χρόνια. Προσπαθούμε τουλάχιστον να ενωμένοι να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να βοηθήσουμε να ανέβει λίγο το ηθικό όλου του κόσμου, των συμπατριωτών μας. Αυτή είναι η επιδίωξη που έχουμε σε πρώτη φάση. Πιστεύετε ότι υπάρχει στήριξη στις μικρές κοινότητες από την κεντρική εξουσία? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς δεν υπάρχει στήριξη. Και βλέπουμε συνεχώς, τουλάχιστον αυτές οι επιχορηγήσεις, τουλάχιστον για φέτος μάλλον, η επιχορήγηση που πήραμε για οικονομική βοήθεια που πήραμε από το Δήμο ήταν πολύ μικρότερη, το 1/3 σχεδόν από ό,τι παίρναμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε διάθεση, έχουμε ψυχή για να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν πειράζει, ας μας βοηθήσουν οικονομικά. Είδαμε μια πολύ όμορφη και ζεστή χριστουγεννιάτικη γιορτή. Πείτε μας δύο λόγια για τη γιορτή, πώς την οργανώσατε τόσοι πολλοί φορείς? Ήταν μια ιδέα όλων των φορέων, των τοπικών της Περαχώρας. Είναι μια συνταγή που δεν την έχουμε κάνει μόνο μία φορά. Έχουμε ξανασυνενωθεί όλοι οι τοπικοί σύλλογοι για να κάνουμε όμορφα πράγματα. Και φέτος γίνονται τα πρώτα μαγικά Χριστούγεννα στην Περαχώρα. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Ήταν μια προσπάθεια πραγματικά μεγάλη από όλους τους συλλόγους, από όλους τους εθελοντές. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και όλους όσους βοήθησαν σε αυτή τη μικρή γιορτή. Σήμερα είδαμε, μας τραγούδησε η φιλαρμονική, μας τραγούδησε η χοροδία του γυμνασίου, η όμορφη φιλαρμονική της Περαχώρας. Θα ακολουθούσουν παραδοσιακά ακούσματα από όλη την Ελλάδα. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους φορείς της Περαχώρας και το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Περαχώρας για την ευγενική υποστήριξη στην όλη οργάνωση. Και χρόνια πολλά του χρόνου. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να μας ξανάρθετε. Ευχές και υγεία. Δημιουργήσει μια πολύ όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα στο χωριό σας. Συγχαρητήρια. Πείτε μας το επόμενο πρόγραμμα τι ακόμα περιλαμβάνει. Το επόμενο πρόγραμμα λοιπόν έχουμε στις 28 του μήνα το κλείσιμο της κεντρικής λεωφόρου του Λουτρακίου, που θα γίνει και εκείνο για πρώτη φορά στην περιοχή μας, όπου θα γίνουν πολλά δρόμενα με καλικάτζαρους, με αγιοβασίλειδες, το κυνήγι του θησαυρού, με πάγκους τιμένους για τα παιδιά, το γράμμα του Αη Βασίλη, με γλυκίσματα, κεράσματα, θεατρικές ομάδες θα κάνουν διάφορα δρόμενα στον κεντρικό δρόμο του Λουτρακίου. Και στις 29 του μήνα έχουμε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Περαχώρας θα γίνει παρουσίαση της παραχωρήτικης συνταγής, της ντεντρέδουρες που φτιάχνουμε εδώ στην Περαχώρα και την παραχωρήτικη βασιλόπιτα με τις σταφίδες που υπάρχει μόνο στο χωριό μας και πουθενά αλλού. Εγώ νιώθω πολύ συγκινημένη με όλο αυτό που είδατε εδώ σήμερα, γιατί τελικά ο στόχος μας επιτεύχθηκε. Όλοι οι φορείς μαζί ενωμένοι στο κέντρο της Περαχώρας, εδώ σε αυτό το πέτρινο παλαιό σχολείο, δώσαμε χαρά στα παιδιά και μέσα από τα παιδιά μας να χαρούμε και εμείς από τα μάτια τους και από το χαμόγελό τους, να πάρουμε και εμείς μεγάλη μια ανάσα αυτές τις δύσκολες μέρες που έχουμε. Να είστε καλά και να πούμε εδώ χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Εντάξει, σε όλους, χρόνια πολλά!
Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες ταξίδεψε η χοροδία του Ορφέα Τρίπολης, όσους παραβρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο την Κυριακή το βράδυ. Ακούστηκαν θρησκευτικοί ύμνοι της γιορτής των Χριστουγέννων από το Ανδρικό Εκκλησιαστικό Τμήμα και από τη μεικτή χοροδία το έργο Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, κάνοντας ένα ταξίδι στις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της γέννησης. Ο Ορφέας διοργανώνει απόψε στο ζεστό και οικείο για όλους μας Μαλλιαροπούλιο Θέατρο την καθιερωμένη του χριστουγεννιάτικη συναυλία. Ανατρέποντας τη χρονιά που μας φεύγει, όλα δείχνουν ότι η καλλιτεχνική πορεία του Ορφέα έχει τη δύναμη να συνεχίσει επάξια την πολιτική διαδρομή, συμβάλλοντας με πρωταγωνιστικό ρόλο στον πολιτισμό μας. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, η Ανδρική Εκκλησιαστική Χοροδία του Ορφέα με μαέστρο τον κύριο Βασίλη Τζαβάρα θα μας κάνει μια θρησκευτική διαδρομή με ύμνους της ημέρας των Χριστουγέννων. Σε λίγες μέρες, αγαπητοί μου, έρχονται τα Χριστούγεννα, εορτή η οποία είναι μία εκ των μεγαλύτερων εορτών της Χριστιανοσύνης. Η Μητρόπολη των Εορτών, όπως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα εορτάσουμε τα Χριστούγεννα και θα θυμηθούμε και πάλι το πως γεννήθηκε στη Φάτνη της Βηθλέμ ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς που φέρει το μορφότερο και γλυκύτερο όνομα που ακούστηκε στη γη. Η μόδα επιβάλλει και οι περισσότεροι από εμάς την ακολουθούμε. Τα μαλλιά, το πρόσωπο, το σώμα σε πρώτη προτεραιότητα. Δείτε το ρεπορτάζ που ακολουθεί πώς σε πολύ λίγο χρόνο αλλάζουμε στυλ στα μαλλιά μας ακολουθώντας συμβουλές των ειδικών. Τα μαλλιά τα έχουμε στεγνώσει και θα ξεκινήσουμε το φτένισμα με το Steam Pond. Είναι μια συσκευή με ατμό. Περιποιείται πολύ τα μαλλιά. Δεν αφαιρεί τη φυσική υγρασία της τρίχας. Το Steam Pond είναι καλύτερο από την πρέσα γιατί δεν αφαιρεί τη φυσική υγρασία της τρίχας. Με αποτέλεσμα τα μαλλιά και να διατηρούνται περισσότερο και να μην ταλαιπωρούνται. Οπότε ούτε η υγρασία μπορεί να τα σγουρίνει, ούτε η πάροδος των ημερών να φριζάρουν και φυσικά να έχουν ένα πολύ πολύ απαλό αποτέλεσμα οι υφή τους να είναι πάρα πολύ μαλακά. Εδώ τα μαλλιά τα έχουμε βάψει με βαφή χωρίς αμμονία. Είναι πολύ απαλή στο δέρμα και άοσμη. Έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ απαλό χάλκινο με λίγο χρυσό. Σε
σε πολύ σύντομο χρόνο και με σεβασμό στην τρίχα, το χτένισμα της κοπέλας είναι έτοιμο. Τώρα θα εφαρμόσουμε αυτοκόλλητο extension στο σημείο της φράτζας για να δούμε πώς μπορεί να μακρύνει αυτό το σημείο, να αλλάξουν χρώμα τα μαλλιά χωρίς να επιβαρύνουμε καθόλου την ποιότητά τους και όποτε θέλουμε φυσικά το αφαιρούμε. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Σας ευχόμαστε υγεία και αισιοδοξία για το 2015. Επί Πλατινιακός. Χρόνια πολλά. Όταν τα μετρητά τελειώνουν, έχεις ξεχασμένα μετρητά στο συρτάρι σου. Κοσμήματα, χρυσαφικά, ασημικά, λίρες, επώνυμα ακριβά ρολόγια, πολύτιμες πέτρες. Τι τα κάνεις? Στο Golden Deals γίνονται μετρητά. Αγοράζουμε ή εναχειριάζουμε στις καλύτερες τιμές με πληρωμή άμεσα της μετρητής. Πλήρης εχεμήθεια στις συναλλαγές. Λειτουργούμε με κρατική άδεια. Gold and Deals. Ένα χειροδανιστήρια Πελοποννήσου. Άργος, πλατεία Λαϊκής Αγοράς. Ναύπλιο, στάση Θανάσανας. Τρίπολη, πλατεία Πετρινού. Και στο ίντερνετ www.goldendeals.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611.
Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός δίνουν αξία σε κάθε σας ευρώ. Φέτα δοχείο τρικάλων μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 6,99 το κιλό. Κοκόρια ελληνικά μόνο 2,99 το κιλό. Ουίσκι Κάτι Σάρκ 700 ml μόνο 12,99 η φιάλη. Σούπερ μάρκετ Κρητικός, η έξυπνη επιλογή. Electrocoop F3010. Το ηλεκτρικό ψαλίδι που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Έρευνα, καινοτομία και εξαιρετικής ποιότητας υλικά συνθέτουν το απόλυτο εργαλείο κλαδέματος. Δημιουργήθηκε από την πρωτοπόρο γαλλική εταιρεία Infaco μετά από δοκιμές 6 ετών σε πραγματικές συνθήκες. Το Electrocoop F3010 είναι το μοναδικό στον κόσμο με 4 ανταλλακτικές κεφαλές. Το απόλυτο εργαλείο κλαδέματος τώρα στα χέρια σας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Electrocoop Ελλάς Χίτας Φίλιππος. Τηλέφωνο 2310 640 571. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 4 έως 14 βαθμούς, στα δυτικά από 7 έως 18, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 16 και στα νησιά από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Electrolive, το απόλυτο εργαλείο για τη συγκομιδή της ελιάς. Electrolive, ένα καινοτόμο προϊόν από τη γαλλική εταιρεία Infaco. Τα 30 χρόνια εμπειρίας, τα υλικά υψηλής τεχνολογίας, η κατοχυρωμένη πατέντα ελλειπτικής κίνησης, η μέγιστη απόδοση και οι ελάχιστοι κραδασμοί για το χρήστη εγγυώνται τη σωστή συγκομιδή και την τέλεια απόδοση σε κάθε τύπο έλαιος συλλογής. Το απόλυτο εργαλείο για τη συγκομιδή της ελιάς τώρα στα χέρια σας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Electrocoop Ελλάς Χίτας Φίλιππος. Τηλέφωνο 2310 640 571. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, αμέσως μετά ακολουθεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Αργοναύτη και του Πανασυνιακού. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.